είναι ένας κύριος που τα καταφέρνει και που πετυχαίνει και που προσπαθεί και που παλεύει, χωρίς όμως πραγματικά να βρίσκει νόημα ζωής και να ολοκληρώνεται, είναι ο καταναλωτής, όπως λέμε εδώ τώρα έτσι, εικονικά. Δεν θέλω να μείνουμε πάρα πολύ στους όρους, δεν είναι πολύ σημαντική για μένα. Απλώς δίνω μερικά χαιρετίσματα για το διάλογο. Είναι ο άνθρωπος της δράσης ο καταναλωτής, ενώ ο χρήστης δεν κάνει τίποτα. Είναι αλλού, είναι στον κόσμο του. Δεν υπάρχει, δεν δράσει, δεν ενεργεί. Ούτε πλένεται, ούτε ψάχνει να πει το φαΐ του καμιά φορά, ούτε ενδιαφέρεται για το που θα μείνει, δεν του νοιάζει τίποτα. Έχει αδειάσει τελείως. Υπάρχει μόνο η ανάγκη για την κρίση. Ο Άγιος βιώνει μια ματιά ησυχία. Δεν θέλει οπωσδήποτε να δρά. Μπορεί να δρά, να είναι ενεργός, αλλά πολλές φορές χαίρεται να ησυχάζει. Ο μοναχός σε μια βαθιά ησυχία. Μόνο που είναι διαφορετική ησυχία γιατί είναι μέσα στην πληρότητα του Αγίου Πνεύματος και είναι καλό να υπογραμμίσουμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πραγματικό. Είναι ζωντανός ο Θεός και βιώνεται ζωντανά. Και όπως η ηρωίνη είναι μια πραγματική εμπειρία, δυνατή εμπειρία, ουσιαστική, η οποία συγκλονίζει την ύπαρξη και την γεμίζει, και έχουμε μια εμπειρία πραγματικά πληρότητος, και όπως λένε οι χρήστες, όταν πάρω τη δόση είμαι πλήρης, δεν θέλω τίποτε άλλο, δεν χρειάζομαι τίποτα παρά μόνο αυτό. Και ο Άγιος, χωρίς την κρίση, χωρίς την εξάρτηση, παίρνει τον Χριστό μέσα του και αυτός βιωματικά, έμπρακτα, συγκλονίζεται από την παρουσία του Θεού και ζει αυτή την παρουσία του Θεού ησυχαστικά. Αλλά είναι τόσο συγκλονιστική η εμπειρία της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, όσο και η εμπειρία της ηρωίνης, παρότι είναι τελείως διαφορετικά πράγματα.